με βάση τις εβδομάδες η ημερομηνία που πρέπει να γεννήσει. Είναι πολύ καλά η κοπέλα. Εγώ έχω μιλήσει και μαζί της, έχω μιλήσει και με τον άντρα της. Είναι στα παλκόνια και μιλάνε. Είναι φοβερό να ακούσω αυτά τα νέα τα παιδιά. Για να μην βρεθεί ο άντρας της και να κινδυνεύσει και η ίδια και το ξέρουμε. Έχουμε πάρει ένα προφανώ. Έχουν μιλήσει, καταρχήν δηλώνουν συγκινημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου. Έλεγε ότι μία κυρία, αν θυμάμαι καλά, από την Αθήνα που δεν τους ήξερε, τους πήρε τηλέφωνο γιατί, για να τους στηρίξει οικονομικά. Ρε Ελένη, μου άρεσε. Γιατί έχουν. Ναι. Εγώ ας πούμε. Είχαν καφενείο. Δεν έχουν. Ναι. Ναι. Έχουν καφενείο. Το καφενείο λόγω κορονοϊού έκλεισε. Δεν ήταν και ο πατέρας. Οπότε η σύνταξη του πατέρα έφυγε, του παππού έφυγε. Ο Δημήτρης που ζούσε από το καφενείο γονός δεν έχει πλέον δουλειά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα παιδιά να βλέπουν ακόμη ένα παππού. Βλέπετε, είναι το χωριό του παππού. Ναι, βέβαια. Εγώ, Ελένη μου, να ξέρεις ότι έχω δύο γνωστούς και φίλους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν, είναι θετικοί. Και ένας από αυτούς, μάλιστα, νοσηλεύτηκε και για λίγο. Όχι βαριά, δεν διασωρινό. Δεν είχα, ξέρεις, δεν ήξερα αν ο άνθρωπος αυτός θέλει να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω κουράγιο μεγάλε, είμαστε μαζί σου και τα λοιπά. Δηλαδή, ένιωθα και εγώ λίγο αλόκοτα. Λέω τώρα. Είναι περίεργα. Ναι, λες τώρα τον παίρνει τηλέφωνο ή τον πλακώνουμε όλοι και του λέμε είμαστε μαζί σου και τα λοιπά, ή τον αφήνει στην ησυχία του. Δεν ξέρω τι θέλει. Δεν χρειάζεται. Καταρχήν δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Πρέπει να ξέρουμε και να τηρούμε. Καλή σα ημέρα καταρχήν. Καλημέρα και να σε καλά. Πώς σα λένε? Βλακόπουλο του Γιώργου. Κύριε Βλακόπουλο, είσαστε θείος του Γιώργου του Βλακόπουλου, τη οικογένεια που έχει τους δύο νεκρούς. Οι τρίτοι μισθές του Βλακόπουλου του Γιώργου. Τι λέτε τώρα?